Σας αρέσει να προκαλείτε με τις φωτογραφίες? Όχι. Τα κάνετε όμως. Ασυναίσθητα, ε. Ασυναίσθητα. Δεν δίνω πάρα πολύ σημασία, γιατί αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη δουλειά. Αναμενόμενα. Δεν αφήνω να με επηρεάζουν στην καθημερινή μου ζωή. Καλό είναι αυτό. Ναι, όσο μπορώ, ναι. Εντάξει, μιλάμε όμως για φωτογραφίες ωραίες που αναδεικνύουν και το σώμα σας, αναδεικνύουν και την ομορφιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ποιος την τραβάει? Α, όποιος είναι εκεί εκείνη τη στιγμή. Φίλοι μου, μητέρα μου, πατέρας μου, ξαδέρφες μου. Όχι, εντάξει, τους λέω, με το κινητό βγαίνουν όλες τις φωτογραφίες, δεν είναι επαγγελματικές. Τους λέω που να κάτσουνε, πάω εγώ μεταστήνομαι, πατάνε το κουμπί και βγαίνει η φωτογραφία. Θυμώνετε, ποιοι, τι κάνετε? Δεν μιλάω συνήθως όταν θυμώνω. Πραγματικά. Όταν ερωτεύεστε? Ούτε τότε μιλάω. Στην περίοδο είσαι ερωτευμένη? Ναι. Ναι. Πώς το λένε? Δεν θα σας πω. Όχι, γιατί θέλω να τον κυνηγήσουν κάτι οι φίλοι μου. Σούπα, εγώ έχω έρθει να σου κάνω σε έδειξη επειδή μου το ζητήσαν φίλοι. Ναι. Τι πρέπει να έχει ένας άντρας για να σε κερδίσει? Χιούμορ. Και για να σε χάσει? Τσιγκουνιά. Ως πού θα φτάνατε για τον έρωτα? Θα έκανα τα πάντα για τον έρωτα. Είμαι hopeless romantic. Ο μπαμπάς σας το ξέρει? Ναι. Συμφωνεί? Με ποιο πράγμα? Είναι ελεύθερος έτσι, είναι open mind ο μπαμπάς και... Ναι, τα καλλιτέχνες είναι, όλοι οι καλλιτέχνες είναι open minded. Θα ήθελα να δουλεύω ως καλλιτέχνης στην Ελλάδα και στην Αμερική. Πάνω στη δουλειά μου. Ηθοποιός? Ηθοποιός, showwoman. Έχω παίξει αρκετά musical στο εξωτερικό. Όταν ήμουνα. Στην Ελλάδα όχι ακόμα. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το ταλέντο σου? Για να πετύχεις, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει η τύχη, παίζει το μέσο, παίζει ο μάνατζερ. Ναι, το ποιον γνωρίζεις. Θεωρείς ότι σε εμπιστεύονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή δεν σε εμπιστεύονται αρκετά ώστε να σου δώσουν κάτι μεγαλύτερο? Α, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα το θέλεις όμως. Ναι, εντάξει, εννοείται. Το ότι είσαι η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, σου έχει κόψει, σου έχει κλείσει πόρτες ή σε έχει κρατήσει λίγο πίσω, πιστεύεις? Και βοηθάει, αλλά και κόβει. Εξαρτάται με τους ανθρώπους τους οποίους έχεις να κάνεις. Το πώς βλέπουν οι άλλοι τη δουλειά. Εντάξει, όταν κάποιος δεν σε γνωρίζει, μέχρι να σε γνωρίσει μπορεί να είναι προκατηλημένος. Γεια σας. Γεια σας. Fasten your seatbelts. Πέτα.